Είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια τμήματος Διεθνών Σπουδών του Παντίου Πανεπιστημίου. Καλώς ήρθατε. Καθηγήτρια. Καθηγήτρια. Καθηγήτρια, συγγνώμη, σας υποβάθμισα. Όπως κάνει η κυβέρνηση με τους καλλιτέχνες. Λοιπόν, σας αναβαθμίζω αμέσως. Να βάλω μια παράμετρο. Παρακαλώ. Λοιπόν, άκουγα σήμερα, μάλιστα ήρθε η είδηση από την Τουρκία, Βούλα. Το είπε ο Τσαβούσογλου. Να πω εγώ κάτι πριν το πεις, ότι ευχαριστούμε ιδιαίτερα την κυρία Κοπά, την καθηγήτρια κυρία Κοπά, γιατί δεν βγαίνει συχνά στην τηλεόραση και έχει να βγει από το 2014 και κάνει έτσι ξανά είσοδο από την εκπομπή μας. Καταλαβαίνω πόσα τηλεφωνήματα έκανες. Λοιπόν. Όχι, εντάξει, όλα καλά. Να είστε ακριβώς τώρα, τι δεν κακό. Αλλά να αποδέχεστε και τις προτάσεις των ανθρώπων που σας σέβονται. Καλό θέλει. Εκτιμώ πολύ την εκπομπή σας και τον καθένα προσωπικά, οπότε ήταν και για μένα μεγάλη χαρά. Να είστε που... καλά. Βάζω την παράμετρο της διπλωματίας των σεισμών, γιατί κάποιοι από τους τηλεθεατές μας πιθανότατα τα ακούνε λίγο σαν θολό. Ακούμε λοιπόν τον κύριο Τσαβούσογλου σήμερα να λέει ότι η Ελλάδα και άλλες χώρες πιθανόν πρότειναν να στείλουν κρουαζιερόπλια για να φιλοξενήσουν τους εκατοντάδες χιλιάδες, δεν ξέρω και εκατομμύρια ίσως οι άστεγοι πια, τουλάχιστον μέχρι τον Ιούνιο, που είναι μια πολύ μεγάλη ανάσα ό,τι αφορά τα τωρινά. Να λοιπόν που θέλω να πω ότι δεν είναι και τόσο ομιχλώδες. Μπορεί να έχει και μια πρακτική εφαρμογή αυτό που λέμε διπλωματία των σεισμών. Έχετε δίκιο. Μετά από πολύ καιρό μεγάλης έντασης και απειλές, θα έρθουμε νύχτα, πρώτη φορά βλέπουμε ότι αρχίζει να φαίνεται ένας νέος ορίζοντας για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Αρχικά δείχνοντας ότι αυτό που είναι βασικό είναι οι σχέσεις των ανθρώπων, πέρα από τη σχέση των κυβερνήσεων, είμαστε δύο λαοί γειτονικοί, δύο λαοί που μοιάζουμε πάρα πολύ σε πολλά πράγματα και πρέπει ο ένας να βοηθάει τον άλλον. Τώρα, το ερώτημα είναι, είμαστε στο 1999, θα μπορούσαμε να ξαναρχίσουμε μια δυναμική διαδικασία όπως τότε? Όχι, υπάρχουν μεγάλες διαφορές. Αλλά το γεγονός ότι η Ελλάδα αντέδρασε άμεσα, ότι τα μηνύματα στήριξης ήταν πολλαπλά και σε όλα τα επίπεδα, εγώ νομίζω, είναι κάτι πολύ σημαντικό, ρίχνουν την ένταση, την πιθανότητα θερμού επεισοδίου πριν τις εκλογές και εδώ και εκεί τις απομακρύνουν. Και από εδώ και πέρα ανοίγει το έδαφος, ανοίγει το περιθώριο για να αρχίσουν επαφές σε πολλά επίπεδα πάλι, μήπως μπορέσουμε να ξαναρχίσουμε ένα διάλογο που έχει κοπεί πολλά χρόνια. Κυρία Κοπά, η χθεσινή επίσκεψη του κυρίου Δένδια και η συνάντησή του, πέταξαν και μαζί με ένα ελικόπτερο ή αεροπλάνο, δεν ξέρω τι ήταν, Γιώργο, πάνω από τις πληγήσεις περιοχές. Είναι μόνο σε επίπεδο εντυπώσεων ή πραγματικά βοηθάει στην αποκατάσταση εν μέρη, γιατί νομίζω ότι πρέπει να γίνουν πολλά βήματα για να γεφυρωθούν οι σχέσεις των δύο χωρών? Έχετε δίκιο, διότι μετά από μια μεγάλη απουσία της ελληνικής κυβέρνησης από οποιαδήποτε προσπάθεια να αρχίσει ο διάλογος, αντίθετα είχαμε ένα κενό πολλών μηνών που εγώ νομίζω έβλαψε όλη την υπόθεση και επέτρεψε αυτή την κλιμάκωση, που φυσικά πρωτίστως υπεύθυνος είναι ο Ερντογάν, αλλά δεν υπήρξε καμία προσπάθεια από την ελληνική πλευρά. Η εικόνα είναι σημαντική, είναι πολύ δυνατή, πρέπει να ακολουθηθεί από συγκεκριμένα μέτρα. Πρέπει αυτό το πράγμα να έχει βάθος. Αν δεν έχει και είναι μόνο η πολύ καλή εικόνα και η εικόνα συμπαράστασης, και όταν λέω βάθος όχι μόνο σε επίπεδο ανθρωπιστικής βοήθειας, που θα υπάρξει, βλέπουμε και σε επίπεδο κοινωνίας πολιτών, γίνονται πολύ σημαντικά πράγματα από ελληνικής πλευράς, όπως έγινε με την ΕΜΑΚ, από κρατικής πλευράς που είναι πολύ σημαντικό. Η πρόταση επίσης είναι σημαντική της κυβέρνησης να υπάρξει μια διάσκεψη δωρητών για Τουρκία και Συρία. Πρέπει να ακολουθηθεί από συγκεκριμένα βήματα. Γιατί, αν μου επιτρέπετε, το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι τόσο καιρό είχε μπει η εξωτερική πολιτική σε σχέση με την Τουρκία στον αυτόματο πιλότο. Και με τα Βαλκάνια το ίδιο είναι, αλλά αν θέλετε, ο κίνδυνος για τη χώρα μας δεν ήταν ο ίδιος. Δηλαδή, δεν μπορεί εποχές που ζούμε τόσο τραγικά πράγματα ο Υπουργός Εξωτερικών να βρίσκεται στην Κεντρική Αμερική ή στην Αφρική. Ναι. Και μιλάω για την περίοδο προφανώς πριν τους σεισμούς. Αλλά έχουμε δει και τον Πρωθυπουργό να πηγαίνει μόνος του στην Τουρκία και να συναντά τον Ερντογάν και ο Υπουργός των Εξωτερικών να μην έχει ιδέα. Αυτό είναι μια εσωτερική διάσταση πολύ σημαντική που υπάρχει μέσα στην κυβέρνηση, η οποία και αυτή έχει βλάξει πάρα πολύ την υπόθεση. Το θέμα είναι ότι αυτά τα χρόνια επί κυβέρνησης Μητσοτάκη δεν έγινε καμία πραγματική προσπάθεια να μπορέσει να ανοίξει ένας διάβλος επικοινωνία. Κυρία Κοπά, επιτρέψτε μου δύο πράγματα. Παρακαλώ. Επειδή ξέρετε ότι εγώ σας ακούω πάντα με μεγάλη προσοχή και δεν χάνω ποτέ το χρόνο όταν σας ακούω. Το ένα αφορά το 99. Το 99 έρχεται μετά τα Ήμια.
ούτε το κάζους μπέλι ήρθε ποτέ, ούτε είδαμε κάποια στρατηγική αλλαγή. Καλά δεν λέω, Βούλα μου. Είδαμε κάποια στρατηγική αλλαγή στη θέση της Τουρκίας. Θέλω να πω ότι... Ουσιαστικά νομίζω όχι, αλλά δεν είδαμε κάτι τέτοιο. Το αναφέρω γιατί εσείς είπατε δεν είμαστε καν στο 99 το 2023. Το ένα λοιπόν είναι αυτό. Το δεύτερο αφορά αυτή την ανθεληνική και εγώ δεν το βάζω εντός εισαγωγικών διάσταση που καλλιεργήθηκε και στον τουρκικό λαό. Άκουγα σήμερα τον κύριο Βαρβιτσιώτη να λέει ότι τα 4 εκατομμύρια Τούρκοι κατά βάση που ερχόντουσαν με τα βαρκάκια και τα μικρά σκάφη από την άλλη πλευρά του Αιγαίου στα νησιά μας, σταμάτησαν να έρχονται επί κορονοϊού και δεν ξαναξεκίνησαν να έρχονται ποτέ. Αυτό κάτι σημαίνει για την αλλαγή κλίματος. Ναι. Αναρωτιέμαι... Είναι και άλλη διάσταση, εσύ και την οικονομική. Εδώ υπάρχουν λοιπόν τα εξής. Έχουμε σύσσωμη την αντιπολίτευση να είναι σε έναν ανταγωνισμό με την τουρκική κυβέρνηση για το πόσα είναι τα νησιά. Ο ένας λέει 18, ο άλλος λέει 138, ο άλλος λέει χιλιάδες για τη στρατικοποίηση. Θέλω να πω ότι έχουμε ένα εχθρικό περιβάλλον απέναντί μας. Και αναρωτιέμαι με ποιο τρόπο θα μπορούσε αυτό να στρίψει πια, όταν έχουν πει στον τουρκικό λαό ότι οι Έλληνες έχουν καταλάβει τα νησιά μας και τα στρατικοποιούν κόντρα στη Λοζάνη και ένα βράδυ θα έρθουμε με τους Ταϊφούν. Έχετε πολύ δίκιο. Το θέμα είναι ότι αυτό που χρειαζόταν είναι να υπάρξει μια γέφυρα επικοινωνίας και διαλόγου που δεν υπάρχει. Θα σας πω γιατί είναι σημαντικό. Γιατί η Τουρκία τι κάνει τα τελευταία χρόνια. Βάζει πάνω στο τραπέζι θέμα. Έβαλε τις γκρίζες ζώνες. Ναι. Τώρα βάζει την αποστρατικοποίηση. Βάζει. Λίγο Λοζάνη όταν ήρθε. Τη Λοζάνη. Ναι. Οπότε, όταν κάποια στιγμή φτάσουμε σε ένα σημείο όπου θα υπάρξει ο διάλογος, είτε με διεθνή διαμεσολάβηση, με οποιοδήποτε, η Τουρκία αυτό που θα κάνει είναι απλώς να βγάλει το από πάνω από και να πει. Τις αξιώσεις. Ακριβώς. Δηλαδή είναι μια πολύ κλασική μέθοδος διαπραγμάτευση. Από τη στιγμή που δεν έχει μια συνεχή επαφή. Οι οποίοι η επαφή δεν είναι μόνο σε επίπεδο πρωθυπουργών ή επίπεδο υπουργών εξωτερικών, αλλά μπορεί να είναι σε κατώτερο επίπεδο. Είχε στείλει και επιστολή στα Ηνωμένα Έθνη. Ακριβώς. Το θυμάστε. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή έχουμε μια Τουρκία που έχει 10 θέματα πάνω στο τραπέζι. Mm-hmm. Και δύο να αποσύρει, θα το παρουσιάσει ότι υποχωρεί. Μας καλύπτει, όχι. Γιατί έχουμε δίπλα μας μια αναθεωρητική δύναμη. Έχουμε μια χώρα που δυστυχώς έχει αυτονομηθεί. Και μέσα στο ΝΑΤΟ, η Τουρκία αυτή τη στιγμή ακολουθεί αυτόνομη εξωτερική πολιτική. Δεν νιώθει ότι δεσμεύεται από το ΝΑΤΟ. Και η ιστορία της αγοράς των S-400 είναι πολύ χαρακτηριστικό. Νατοϊκή χώρα να αγοράζει ρωσικά οπλικά συστήματα, αντιεροπορικά συστήματα. Η Τουρκία λέει, με χρειάζεστε το ΝΑΤΟ, άρα θα αντέξετε τις ιδιαιτερότητές μου και τις επιθυμίες μου. Βάζει και βέτο. Ακριβώς όπως τώρα με τη Σουηδία που ουσιαστικά τη ζητάει έτσι. Να δώσει όλους τους αντιστασιακούς Κούρδους, να τους παραδώσει ανθρώπους οι οποίοι χαίρανε προστασία μέσα στο Σουηδικό κράτος, το οποίο παραδοσιακά ήταν πάρα πολύ προστάτης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ναι. Λοιπόν, οπότε κάνει αυτό στο ΝΑΤΟ και μετά διαμεσολαβεί με τη Ρωσία. Η Κωνσταντινούπολη αυτή τη στιγμή είναι το αεροδρόμιο από όπου φεύγουν πάνω από 500 πτήσεις τη μέρα σε διάφορους ρωσικούς προορισμούς. Μια χώρα που κρατά ανοιχτούς όλους τους εμπορικούς διάβλους με τη Ρωσία. Ναι. Μεσολαβεί για το θέμα των σιτηρών. Άρα όλοι τη χρειάζονται. Έχει γίνει ένας αναγκαίος παράγοντας στο διεθνές σύστημα. Και όταν πηγαίνουμε στους Αμερικάνους με τα δίκαια αιτήματα και τους δίκαιους φόβους που έχουμε απέναντι στην Τουρκία, η απάντηση είναι ενότητα του δυτικού στρατοπέδου. Σωστά. Ουδέτερος παρατηρητής. Βρείτε τα. Να σας ρωτήσω, σας ακούμε προσοχή που λέτε ότι πρέπει να ξεκινήσει ο διάλογος. Κύριε Κοπά, αυτός ο διάλογος κάποια στιγμή δεν πρέπει να οδηγήσει στη Χάγη αναπόφευκτα. Φυσικά. Αυτό πρέπει να είναι ο στόχος. Αυτό από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν το έχω ακούσει. Όχι. Η κυβέρνηση τα αποκλεί. Αλλά επειδή έχουν μεσολαβήσει πολλά. Όχι όλα τα κυβερνητικά στελέχη. Ναι, μπορεί. Ναι. Δηλαδή, συγγνώμη για την παρέμβαση. Όχι, παρακαλώ. Για παράδειγμα, η κυρία Μπακογιάννη.
Ναι, είναι ίσως εξαίρεση. Δεν είναι κυβερνητικό στέλεχος ο κύριος Μπακογιάννη. Δυστυχώς. Νομίζω ότι αναφέρθηκα σε κάποιον. Είναι πρώην υπουργός εξωτερικών. Είναι ακριβώς. Και αναφέρομαι σε κάποιον εξαιρετικά μεγάλο ειδικό βάρος ό,τι αφορά τη διαμόρφωση της εξωτερικής πολιτικής. Νομίζω αυτό είναι. Αλλά δεν ξέρουμε κατά πόσο επηρεάζει τον πρωθυπουργό, κυρία Μπακογιάννη. Ακριβώς. Σε αυτό, στα θέματα εξωτερικής πολιτικής. Ομολογώ ότι δεν φτάνει μέχρι εκεί το ρεπορτάζ μου. Το θέμα είναι ότι η γραμμή την οποία αυτή τη στιγμή βλέπουμε έχει βγάλει τη Χάγη εκτός, νιώθει ότι η εξωτερική πολιτική είναι να αποκρούμε χτυπήματα όταν έρθουν, αλλά αυτό δεν είναι μια εξωτερική πολιτική με εξωστρέφεια και με αυτοπεποίθηση. Φτιάχνεις τους όρους. Εγώ δεν λέω ότι είμαστε έτοιμοι τώρα παραμονές εκλογών στις δύο χώρες να λύσουν. Προφανώς όχι. Αλλά πρέπει να στρώσουμε το χαλί που θα οδηγήσει σε μια εμπιστοσύνη, θα οδηγήσει σε μια επαφή. Αυτή είναι η άποψή μου. Να βάλω κάτι σε σχέση με το χαλί. Παρακαλώ. Λοιπόν, η εκτίμηση δεν είναι δικιά μου, είναι του Υπουργείου Εξωτερικών. Και μάλιστα από πολύ ψηλή πήγε. Υπολογίζουν ότι η οικονομική ζημιά της Τουρκίας λόγω του σεισμού είναι περίπου στα 100 δις. Δηλαδή, σαν μιλάμε τώρα το μισό ελληνικό έπαιξε. Επίσης, ότι υπάρχει μια μεγάλη δυσκολία χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί όλα τα χρήματα έχουν φύγει για την Ουκρανία. Αναρωτιέμαι λοιπόν αν σε αυτή την συγκυρία που δεν θα τρέχουν τα λεφτά από την Ευρώπη προς την Τουρκία και που η ζημιά είναι τόσο μεγάλη και αφορά και πληθυσμιακά μια Ελλάδα ολόκληρη, γύρω στα 13 εκατομμύρια. Αν εδώ θα μπορούσε να παιχτεί πια ένα οικονομικό παιχνίδι, δεν είμαι σε θέση να υποδείξω τα τι και τα γιατί, αλλά αν θα μπορούσε να παιχτεί ένα οικονομικό παιχνίδι το οποίο όντως να μετακινήσει την εξωτερική πολιτική της Τουρκίας προς δυσμάς. Αυτό είναι πολύ σωστή παρατήρηση. Η Τουρκία τώρα έχει ανάγκη τη Δύση. Περισσότερο από ποτέ. Άρα αυτό μπορεί να τη οδηγήσει στο να ακολουθήσει μια πιο διαλλακτική στάση σε μερικά κρίσιμα θέματα. Αλλά λογικά δεν θα αλλάξει. Η Τουρκία έχει αποπλεύσει από το δυτικό λιμάνι. Δεν θα ξαναγυρίσει με τους ίδιους όρους πίσω. Ή θα το πουλήσει πάρα πολύ ακριβά. Δεν βλέπετε ένταξη στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο άμεσα. Άμεσα όχι. Όχι. Τουλάχιστον. Πετροδόλαρα βλέπετε. Να δούμε. Συγγνώμη. Πετροδόλαρα βλέπετε. Εκεί είναι ανοιχτά. Η Τουρκία είναι πολύ ανοιχτή προς εκείνη την κατεύθυνση. Και οι σχέσεις είναι δεδομένες. Το θέμα είναι να δούμε τι θα κάνει με τις εκλογές. Το Σύνταγμα δεν τους επιτρέπει πολλά περιθώρια. Η μόνη περίπτωση καθαρής δυνατότητας αναβολής είναι το άρθρο 78 που λέει για περίπτωση πολέμου. Μόνο αυτό είναι καθαρή αναβολή. Ναι. Άλλο άρθρο, το 119, μιλάει για κατάσταση έκτακτης ανάγκης, αλλά δεν μιλάει για αναβολή εκλογών. Λέει ότι η χώρα μπορεί να μπει μέχρι 6 μήνες σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Από εκεί και πέρα είναι θέμα ερμηνείας αν αυτό δικαιολογεί αναβολή. Αναλόγως του τι συμφέρει τον Ερντογάν. Ακριβώς. Νομίζω θα το σταθμίσει και θα πάρει τις αποφάσεις του. Και η αντιπολίτευση δεν είμαι σίγουρη ότι θα συνενέσει σε αυτό. Λέω να πούμε ότι είναι η πρώτη φορά, εγώ τουλάχιστον προσπαθώ εδώ και χρόνια να βάλω κάτι ανάλογο στο μυαλό μου, είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε αντίδραση στα ελεγχόμενα από τον Ερντογάν μέσα. Δηλαδή, πολλοί δημοφιλείς παρουσιαστές, τηλεοπτικοί αστέρες, δημοσιογράφοι που μέχρι τώρα στήριζαν να παρετούνται στον αέρα ή να μην μπορούν να αντιμετωπίσουν την οργή του κόσμου. Γιατί η κατάσταση είναι εκτακτή. Δηλαδή βγαίνουν να κάνουν ζωντανή σύνδεση και φοβούνται θα περάσει κάποιος από πίσω και θα φωνάξει ένα σύνθημα, ας πούμε. Εγώ για να είμαι ειλικρινής, χαίρομαι γι' αυτό. Χαίρομαι είναι πάρα πολύ γι' αυτό. Γιατί ζούσαν σε τρομερό φόβο. Αλλά τα λάθη και οι ευθύνες του Ερντογάν ήταν πολύ μεγάλες. Εκτός από αυτό που λέγατε προηγουμένως που είναι ακριβώς έτσι. Δηλαδή εδώ μιλάμε για κτίρια που ουσιαστικά τα ακουμπήσαν πάνω στη γη, χωρίς θεμέλια, με μειωμένης ποιότητας τσιμέντα, χωρίς σίδερα. Υπήρχε ένα ταμείο αντισεισμικής προστασίας όπου πηγαίναν τα πρόστιμα και με το που έγινε ο σεισμός διαπιστώθηκε ότι ήταν απολύτως κενό αυτό το ταμείο, που θα έπρεπε να έχει πολλά εκατομμύρια. Και επιπλέον ήταν και η αντίδραση του Ερντογάν. Δηλαδή, το 99, απλώς να θυμίσω κάτι που δεν έχει λεχθεί πολύ, το 99 κλήθηκε ο στρατός να ξεκινήσει την προσπάθεια να βγάλει τους εγκλωβισμένους. Ο Ερντογάν, επειδή με το στρατιωτικό κατεστημένο δεν τα έχει πολύ καλά, γνωρίζετε πώς τους είχε ξυλώσει με το που ανέβηκε, δεν κινητοποίησε καθόλου το στρατό. Κινητοποίησε μια υπηρεσία πολιτικής προστασίας, ανέτοιμη, απροετοίμαστη, η οποία δεν είχε καμία εμπειρία σε τέτοιου τύπου έρευνες. Το οποίο τους κόστισε σε ώρες. Και, όπως και πολύ... σε χρήμα προφανώς. Και σε χρήμα, αλλά όπως βλέπετε σε τέτοιες περιπτώσεις και τέτοια καταστροφή, κάθε λεπτό μετράει, ότι χάθηκε ώρα, ότι ο στρατός έμεινε
ακίνητος μέσα στα στρατόπεδα του, ενώ θα μπορούσε να σώσει κόσμο, για την κοινή γνώμη, για την τουρκική κοινωνία είναι έγκλημα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα εδώ. Η κυρία Μαριλένα Κοπάκα.